fantastic players in front. We know we are these two games will be difficult, but the most important and what we know, we the most important also for us is to pass. And we are together. We are like a family. We know you score all the games, but today is the most important for us is to pass. Ήταν ένα φανταστικό παιχνίδι, ήταν φανταστικό αυτό που έγινε. Ξέρουμε ότι το στυλ μας, όπως είπατε και εσύ, είναι διαφορετικό. Ξέρουμε ότι είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, γιατί η Σπαρτάκ είναι μια πολύ καλή ομάδα που έχει πάρα πολύ καλούς ποδοσφαιριστές, ειδικά στο μεσοαμυντικό κομμάτι. Το πιο σημαντικό για μας ήταν να πάρουμε αυτό που θέλουμε, να πετύχουμε το στόχο μας που ήταν η πρόκριση. Δεν το πήραμε έτσι όπως έχουμε συνηθίσει, αλλά σε αυτό το παιχνίδι το πιο σημαντικό για μας ήταν να πάρουμε την πρόκριση και το καταφέραμε. Έλεγαν πριν το μάτσο ότι θέλουμε να κερδίσουμε και νομίζω ότι το έκαναν πράξη με τις ευκαιρίες που δημιούργησαν. Δεν έμπαινε η μπάλα μέσα και αυτό τους έφερε και πιο πίσω για να κρίσουν το αποτέλεσμα στο τέλος. You said before the game that we are here to win. It was proven by your performance and by the chances that we created in order to score. The ball did go in and the team went back in order to maintain the result and the qualification. Was that the reason? No, we didn't go back. But we know the reason for us is the 0-0 we passed. And we have some contract in the second half. We didn't find the last pass to take the better solution, but we have amazing opportunities to score. We don't have too much. It's normal they control the game, they play home, but we have the most opportunities in the game. But we didn't find the best solution in the last part of the pitch. But the most important, like I said before, is to pass and not to rest. Δεν είναι ότι πιστοχωρήσαμε, δημιουργήσαμε ευκαιρίες. Στο δεύτερο μήχρονο ξέραμε ότι η Σπαρτάκ θα προσπαθήσει να ελέγξει το ρυθμό, να γίνει πιο επιθετική, το οποίο είναι και λογικό γιατί έπαιζε στο γήπεδό της. Παρ' όλα αυτά οι γηπεδούχοι δεν δημιούργησαν πολλές ευκαιρίες. Εμείς είχαμε την ευκαιρία στην κόντρα να πετύχουμε κάποιο γκολ. Δεν βρήκαμε την τελική πάσα που θα μας έδινε την ευκαιρία να πετύχουμε το γκολ που θέλουμε. Από εκεί πέρα, όπως είπα και πριν, το πιο σημαντικό για μας είναι ότι κρατήσαμε το αποτέλεσμα. Ξέραμε το 0-0 είναι ένα αποτέλεσμα που μας δίνει την πρόκριση στον επόμενο γύρο. Το κρατήσαμε, πήραμε την πρόκριση. Είμαστε όλοι μαζί ενωμένοι σαν οικογένεια. Σήμερα ξεκουραστούμε και να είμαστε έτοιμοι για το τι μας περιμένει την επόμενη φορά.